Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Γενή Διαθήκη. Είμαστε στο Βασιλέον Β, σελίδα 367 και κεφάλαιον Ήτα, 8 κεφάλαιο. Σελίδα λοιπόν 367, κεφάλαιον 8 και εδάφιο 1. Από το βιβλίο Βασιλέον Β. Βασιλέον Β, 8 κεφάλαιο, εδάφιο 1, στη σελίδα 367. «Και λάλησε ο Ελισέ προς τη γυναίκα, της οποίας ανεζοποίησε τον ιόν λέγον, σηκώθητη και είπαγε, σήκει ο οίκος σου και παρήκησον όπου ανδυνηθείς να παρήκησεις, διότι ο Κύριος σε κάλεσε την πείνα και θα λέει, μάλιστα επέλθει επί την γην 7 έτη». Και σηκωθήσα η γυνή, έκανε κατά το λόγο του ανθρώπου του Θεού και πήγαινε αυτή και ο οίκος αυτής και παρόκησε εν τη γη των Φιλιστέων 7 έτη. Μετά δε το τέλος των 7 ετών επέστρεψε η γυνή εκ της γης των Φιλιστέων και εξήλθε να βοήσει προς τον βασιλέα περί της οικίας αυτής και περί των αγρών αυτής. Και ελάλησε ο βασιλεύς προς τον Γιεζή τον υπηρέτη του ανθρώπου του Θεού λέγον, «Διηγήθη τίμη, παρακαλώ, πάντα τα μεγαλεία τα οποία έκαμεν ο Ελισέ. Και ενώ διηγήτω προς τον βασιλέα πως ανεζοποίησε τον νεκρόν, ιδού η γυνή της οποίας τον ιόν είχε αναζωοποιήσει, εβόησε προς τον βασιλέα περί της οικίας αυτού και περί των αγρών αυτής και είπε ο Γιεζή, «Κύριέ μου βασιλεύ, αυτή είναι η γυνή και ούτως είναι ο ιός αυτής τον οποίον ανεζοποίησε ο Ελισέ». Και ρώτησε ο βασιλεύς τη γυναίκα και αυτή διηγήθη το πράγμα προς αυτόν. Τότε έδωκεν σε αυτήν ο βασιλεύς ευνούχων, λέγον, «Επίστρεψον πάντα τα πράγματα αυτής και πάντα τα προϊόντα των αγρών αυτής, αφής ημέρας, αφή και την γη μέχρι του νυν». Ο δε Ελισέ ήλθεν εις Δαμασκόν και Βεναδάδ, ο αδελφός της Συρίας, ο βασιλεύς της Συρίας ή το άρρωστος, και απήγγειλαν προς αυτόν λέγοντες, «Ο άνθρωπος του Θεού ήλθεν ως εδώ». Και είπε ο βασιλεύς προς τον Αζαήλ, «Λάβε εις την χείρα σου δώρον». Και είπαγε η συνάντηση του ανθρώπου του Θεού και ρώτησον δι' αυτού τον Κύριον, λέγον, «Θέλω αναλάβει εκ της αρρωστίας ταύτης». Και πήγαινε ο Αζαήλ η συνάντηση αυτού, λαβών δώρον εις την χείρα αυτού, από παντός αγαθού της Δαμασκού 40 καμήλων φορτίων, και ελθόν εστάθη έμπροσθεν αυτού και είπεν, «Ο Υιός σου Βεναδάδ, ο βασιλεύς Συρίας, με απέστειλε προς ελέγον, θέλω αναλάβει εκ της αρρωστίας ταύτης». Και είπε προς αυτόν ο Ελισέ, είπαγε, είπε προς αυτόν, «Ναι, θέλεις αναλάβει. Πλην ο Κύριος έδειξε σε με ότι εξάπαντος θέλει αποθάνει». Και έστησε το πρόσωπο αυτού ακίνητον, έως σου ερυθρίασε και έκλαψε ο άνθρωπος του Θεού. Και είπε ο Αζαήλ, «Γιατί κλαίεις, Κύριέ μου?» Ο δε απεκρίθη, «Διότι εξεύρω όσα κακά θέλεις κάμεις τους Ιούς Ισραήλ. Τα οχυρώματα αυτών θέλεις παραδώσει εις πυρ και τους νέους αυτών θέλεις αποκτήνει εν ροφέα και τα νύπια αυτών θέλεις συντρίψει και τα συγκυμονούσας αυτών θέλεις διασκήσει». Και είπε ο Αζαήλ, «Αλλά τι είναι ο δούλος ο Κύριον ώστε να κάνει το μέγα του το πράγμα?» Και είπε ο Ελισέ, «Ο Κύριος έδειξε σε με ότι εσύ θέλεις βασιλεύσει επί της Συρίας». Τότε ανεχώρησεν από του Ελισέ και ήρθε προς τον Κύριον αυτού. Ο δε είπε προς αυτόν, «Τι σου είπε ο Ελισέ?» Και απεκρίθη μη είπε, «Ναι, θέλεις αναλάβει». Την δε ακόλουθον ημέρα έλαβε το σκέπασμα και εμβάψασε σίδωρ, εξύπλωσεν επί του προσώπου αυτού και απέθανε. Και ανταυτού εβασίλευσεν ο Αζαήλ. Αμήν. Περνάει ο χρόνος, περνάει ο καιρός. Ο λαός Ισραήλ είναι στην παρανομία. Ο Ελισέ συνεχίζει να είναι στην παρουσία του Θεού και ο Θεός να συνεργάζεται με Αυτόν με έναν τρόπο εξαιρετικό, θα έλεγα, θαυμαστό, όπως ο Θεός θέλει να συνεργάζεται με δούλους τους οποίους ψάχνει να βρει, που να έχουν την καρδία ευθεία ενώπιόν του στο να πράττουν πάντα τα θελήματα αυτού. Όμως και ο βασιλιάς πια, που έχει δει τόσο ωραία θαύματα του Ισραήλ, είδε να
ελευθερώνεται από τα στρατεύματα της Συρίας και να οδηγούνται τα στρατεύματα της Συρίας χάριν του Ελισέ, του δούλου του Θεού στη Σαμάρια. Είδε στην πείνα τη μεγάλη να έρχεται αφθονία, ακόμη έμαθε και τη θεραπεία του Νεεμάν του Σύρου που ήταν λεπρός και ο Κύριος τον θεράπευσε και άλλα πολλά. Γι' αυτό και άκουσε ότι έχει αναστήσει, γιατί η Ανάσταση είναι ένα σοβαρότατο, μια σοβαρότατη ενέργεια του Θεού που δεν τη βλέπουμε συχνά, ότι ανέστησε ο Ελισέ παλαιότερα, πιο πολύ, πιο παλιό καιρό, ανέστησε εκ των νεκρών των ιών μιας γυναίκας. Γι' αυτό και φώναξε το Γιεζί, ο οποίος πιθανότατα είναι λεπρός, τον φώναξε και του είπε «Πες μου πώς έγινε αυτό το μεγάλο θαύμα». Όμως να δούμε τι συνέβη με τη γυναίκα. Η γυναίκα αυτή, για να θυμηθούμε, είχε μια ωραία ιδέα, έπνευση να φιλοξενήσει στο σπίτι της, να περιποιηθεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο τον άνθρωπο του Θεού, χτίζοντάς του ένα χώρο απάνω στην ταράτσα, θα λέγαμε, του σπιτιού, στο Ανόη, ένα χώρο ώστε όποτε πέρναγε από εκεί να τον φιλοξενεί, να τον περιποιείται και να τον εκτρέφει. Κάποια στιγμή όμως δεν είχε παιδιά αυτή, ούτε μπορούσε να κάνει παιδιά. Ο Γιεζί πρότεινε στον Ελισέ, ο δούλος του Ελισέ, πρότεινε στον Ελισέ και του είπε ότι δεν έχει παιδί. Πράγματι τη φώναξε και της είπε του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχεις παιδί, γρήγορα γρήγορα να το πούμε. Πράγματι απέκτησε παιδί, αλλά όταν το παιδί μεγάλωσε και συνέχισε ο Ελισέ να περνάει από το σπίτι της, κάποια μέρα το παιδί αρρώστησε και πέθανε. Και αυτή, με την παρησία που του είχε πει «Μη με κοροϊδέψεις και μου δώσεις παιδί και μου πεις ότι θα μου δώσεις παιδί και δεν μου δώσεις», με την παρησία αυτή πήγε στο σπίτι του και του λέει «Έλα, γιατί το παιδί μου πέθανε». Και ο Ελισέ άμεσα πήγε, προσευχήθηκε και αναισθήθη το παιδί. Εδώ θέλω να τονίσω ότι αυτή η οικογένεια, χάρη της γυναίκας αυτής, μπήκε στην απόλυτη προστασία του Θεού. Ο σύζυγος δεν έπαιξε σημαντικό ρόλο, αν και ήταν πάντοτε υπάκουος στο θέλημα του Θεού και υποτασσόταν και στον άνθρωπο του Θεού, αλλά και στη γυναίκα του στα πράγματα του Θεού. Όταν λοιπόν ο Θεός είπε στον Ελισέ ότι πρόκειται να γίνει πείνα για 7 χρόνια που θα ταλαιπωρήσει τη γη του Ισραήλ, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ο Ελισέ, αλλά και ο Θεός θα τολμούσα να πω, ήταν αυτή την οικογένεια που την είχε υπό την υπεράσπισή του και κάτω από την αγκαλιά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, την οικογένεια να τη φροντίζει ο Θεός. Για όλα όσα ξέρουμε μας φροντίζει, αλλά επίσης και για όλα όσα δεν ξέρουμε ακόμη περισσότερο μας φροντίζει. Επειδή εμείς δεν ξέρουμε παρά μόνο το παρελθόν, άντε και λίγο το παρόν. Αλλά και το παρελθόν και το παρόν κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. Ο Θεός είναι που γνωρίζει τα πάντα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορεί να παίξει τρομακτικό ρόλο η πίστη και οι σκέψεις της γυναίκας. Γιατί τελείως διαφορετικά σκέφτεται ο άντρας από τη γυναίκα. Έχει τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης. Η γυναίκα είναι αυτή που μπορεί με λεπτότητα να σκεφτεί τα περί φιλοξενίας, το πώς θα είναι καλύτερη. Έχει τρυφερότητα, έχει λυκύτητα και έχει και μια τρομακτική ικανότητα στη λεπτομέρεια. Και αυτό αρέσει στο Θεό. Και μακάριο το σπίτι που έχει τέτοια γυναίκα μέσα να φροντίζει ώστε οι ευαίσθητες
πτυχές του Πνεύματος του Αγίου στη φροντίδα των δούλων του, των παιδιών του Θεού, να καλύπτονται με οδηγία Θεού, με φανέρωση Θεού, από τη σκέψη της γυναίκας και όχι μόνο. Αυτή η γυναίκα άλλαξε όλο το περιβάλλον του σπιτιού. Μία γυναίκα τα άλλαξε όλα. Με αυτή την απλή, απλούστατη σκέψη. Αυτόν τον άνθρωπο του Θεού να τον ευεργετήσουμε. Αξίζει. Δεν είναι άνθρωπος που τρέχει για τον εαυτό του, ούτε και για άλλους ανθρώπους. Τρέχει για το θέλημα του Θεού. Αξίζει τον κόπο. Και από εκεί και πέρα πήρε άλλο δρόμο η οικογένεια αυτή. Μπήκε κάτω από την απόλυτη υπεράσπιση, βοήθεια και φροντίδα. Θα έλεγα πατρική φροντίδα του Θεού. Γι' αυτό, ενώ τώρα η οικογένεια πήγαινε πάρα πολύ καλά και τίποτα δεν έβλεπε κακώς το μέλλον, ο Ελισέ που ξέρει κατά αποκάλυψη Θεού αυτά τα οποία πρόκειται να συμβούνε και με οδηγία, με τα πάσης βεβαιότητας Θεού, πάει και βρίσκει τη γυναίκα. Δεν βρίσκει τον άντρα της, τη γυναίκα βρίσκει. Γιατί με αυτήν συνεργάζεται καλά. Αυτή η καρδία είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Και απολαμβάνει όλη η οικογένεια. Και ο άντρας και το παιδί και όλη η συγγένεια. Και της λέει αυτό που δεν ξέρει κανείς. Σε λίγο έρχεται πείνα μεγάλη, η οποία θα διαρκέσει μάλιστα 7 χρόνια. Γι' αυτό πάρε τον οίκον σου και πήγαινε όπου μπορείς. Εδώ να προσέξουμε λίγο, αδερφοί αγαπητοί, την ελευθερία της εκλογής που δίνει ο Θεός στη γυναίκα και στον άντρα. Δεν τους λέει πήγαινε, θα πας εκεί, θα μπορούσε. Αλλά αφήνοντας την ελευθερία να εκλέξουν, αλλά και τη δυνατότητα που έχουν. Όπου μπορέσεις, και αυτό είναι ένα μεγάλο μυστικό, αδερφοί. Τι να κάνω για να ευαρεστήσω το Θεό? Ό,τι μπορείς. Εάν αυτό που μπορείς να κάνεις, το κάνεις, ευαρεστείται ο Θεός. Αν αυτό που εσύ μπορείς να κάνεις, δεν το κάνεις, έχασες την ευνοία του Θεού. Είτε επί προσωπικού επίπεδου, είτε επί οικογενειακού, ή ακόμη και εκκλησιαστικού. Είναι το μεγάλο μυστικό της Καινής Διαθήκης. Ό,τι δύνατο αυτή έκανε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τη γνώση του τι μπορούμε, αλλά επίσης πιο σημαντικό είναι του τι δεν μπορούμε. Γιατί πολλές φορές η καρδιά μας, καθώς είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, θέλουμε να κάνουμε αυτό που δεν μπορούμε, γιατί το θέλουμε, γιατί το επιθυμούμε, γιατί το ζηλεύουμε, γιατί μας αρέσει. Και εκεί υπάρχει αποτυχία. Θέλεις να κάνεις κάτι που δεν στο έχει δώσει ο Θεός και γι' αυτό δεν μπορείς. Και εκεί είναι η αποτυχία. Εάν όμως κάνουμε με επιμέλεια αυτό το λίγο που μπορούμε, τότε ευαρεστούμενος ο Θεός λέει «Στα ολίγα εστάθεις πιστός, κάνοντας αυτό που μπορείς, εγώ σε περισσότερα θα σε καταστήσω». Και εδώ στη ζωή αυτή, αλλά και στην αιωνιότητα. Το να μην κάνουμε τίποτα είναι κακό. Δεν είναι άεργος ο άνθρωπος του Θεού. Είναι δούλος. Και επειδή είναι δούλος έχει Κύριο. Και επειδή έχει Κύριο, έχει εντολές. Και δεν θα περιμένεις να σου μιλήσει ο Θεός από τον ουρανό. Εσύ ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Κάποτε, και αυτό ήταν ένα μεγάλο μάθημα για μένα, είμαστε καινούργοι στην εκκλησία και η Άννα ήθελε να εργαστεί, αν θυμάμαι καλά, στην κουζίνα, σε κάποια κουζίνα, στην κουζίνα. Και δεν ήξερε τι να κάνει και πάει σε μια παλιά αδελφή και της λέει «Πες μου τι να κάνω, θέλω να κάνω, τι να κάνω» και γυρίζει η αδερφή με απλότητα «Ό,τι μπορείς κάνε». Και το κατάλαβε και η Άννα, μου το είπε και το κατάλαβα και εγώ. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, αδερφή. Ό,τι μπορείς κάνε, γιατί τι λέει η Γραφή. Εάν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, και ο μόνος ο οποίος ξέρει τι μπορεί να κάνει είναι ο ίδιος.
Εάν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και δεν το κάνεις, τούτο λογίζεται αμαρτία στο Θεό. Ακούτε πόσο σοβαρό είναι. Εάν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και τι πρέπει να κάνεις, αυτό που μπορείς. Είναι λοιπόν πολύ αρνητική η σχέση σου, η προσέγγιση σου προς το Θεό, όταν ξέρεις τι μπορείς να κάνεις και δεν το κάνεις. Αλλά χειρότερο ακόμη είναι όταν επιθυμείς και θέλεις και αγωνίζεσαι να κάνεις αυτό που δεν μπορείς, εξουθενώντας αυτό το οποίο μπορείς. Εκεί πια δεν είναι μόνο παράβαση του ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και δεν κάνεις, αλλά είναι και ακόμη περισσότερο προπαίτεια, διογνωμοσύνη, φιλοδοξία. Θέλω να κάνω αυτό. Και προσπαθούμε σε αυτές τις καταστάσεις, γιατί οι περισσότεροι από εμάς το έχουμε πάθει, και προσπαθούμε σε αυτές τις περιστάσεις να ζητήσουμε και βοήθεια από το Θεό, λέγοντας «Κύριε, δώσε μου να κάνω αυτό». Αλλά προχωράει και περισσότερο ακόμη. Όταν δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει, τότε τα βάζουμε και με τους ανθρώπους. Αυτός δεν με έβαλε. Και καταλαβαίνετε τώρα τη σειρά αυτή, την πορεία αυτή του ανθρώπου, που δεν κάνει αυτό που μπορεί, που προσπαθεί να κάνει αυτό που δεν μπορεί αλλά θέλει, που βάζει συμμέτοχο στην ανομία του αυτή το Θεό, προσευχόμενος να κάνει αυτό που ο Θεός δεν του έχει δώσει, και αρχίζει και κρίνει και κατακρίνει τους ανθρώπους, νομίζοντας ότι οι άνθρωποι φταίνε όταν δεν κάνει αυτό που δεν θέλει ο Θεός, γιατί δεν μπορεί. Και το τελευταίο είναι ότι δεν καταλαβαίνει κιόλας ότι δεν μπορεί. Όλοι το έχουμε πάθει, εγώ το έχω πάθει. Και είναι επώδυνο και είναι ανάγκη αμέσως να το καταλάβουμε, να επιστρέψουμε και να ξεκινήσουμε να κάνουμε από αυτό που μπορούμε όσο πιο καλά μπορούμε. Από αυτό που έχουμε δυνατότητα όσο πιο καλά μπορούμε. Τι σημαίνει όσο πιο καλά μπορούμε? Με μεγαλύτερη επιμέλεια, με ζήλο. Γιατί έτσι πλησιάζουμε το Θεό. Και λέει η Γραφή, όταν πλησιάσετε το Θεό, τότε ο Θεός θα πλησιάσει σε εσάς. Πλησιάζω το Θεό χρησιμοποιώντας τις ικανότητες που μου έχει δώσει να κάνω σε αυτά που ο Θεός μου έχει εμπιστευτεί να κάνω. Έτσι πλησιάζω το Θεό. Όχι με λόγια, αλλά με έργα. Δηλαδή, κάνοντας το θέλημά Του, χωρίς όμως να χαλάσει η καρδιά μου, εξητώντας άλλα πράγματα. Και το λέει πάρα πολύ ωραία ότι αυτό είναι φρόνημα της σάρκας, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, την επιθυμία της σαρκός και την επιθυμία των άλλων πραγμάτων. Ποια είναι αυτά τα άλλα πράγματα? Αυτά που δεν έχω, αυτά που δεν μπορώ, αλλά θέλω. Είναι καθεαυτού φρόνημα σαρκός, με όλες τις συνέπειες του ανθρώπου που περπατάει κάτω το φρόνημα της σάρκας και όχι κάτω το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι λοιπόν η γυναίκα αυτή ειδοποιήθηκε, γιατί έκανε αυτό που μπορούσε προς τον άνθρωπο του Θεού, προς το θέλημα του Θεού, προς το έργο του Θεού, ειδοποιήθηκε να φύγει, να πάει όπου μπορεί για αυτά τα 7 χρόνια πείνας για να επιβιώσει. Και πήγε στους Φιλιστέους. Γιατί εξέλεξε τους Φιλιστέους? Γιατί εκεί μπορούσε. Πιθανόν να προσευχήθηκε ή πιθανόν να σκέφτηκε. Ή πιθανόν να εξέτασε. Αλλά και εμείς μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε, αν μας πει κανείς φύγε από εδώ, που μπορούμε να πάμε. Μπορούμε να πάμε σε ένα μέρος πιθανόν που υπάρχουν κάποιοι συγγενείς μας, πιθανόν που μπορούμε να βρούμε πιο εύκολα δουλειά. Υπάρχουν κριτήρια για να κρίνουμε πού μπορούμε, που τι σημαίνει αυτό, πού ανοίγει δρόμο ο Θεός. Πού μας ανοίγει δρόμο ο Θεός. Αλλά ποτέ χωρίς προσευχή και χωρίς εξήτηση. Όταν πέρασαν τα 7 χρόνια, καθώς η γυναίκα υπάκουσε, λέει η Γραφή, στο λόγο του ανθρώπου του Θεού, δεν πέρασε την ταλαιπωρία της πείνας των 7 ετών και ξαναβρέθηκε πίσω και αποφάσισε να πάει στο βασιλιά για να διεκδικήσει την
μερίδα της, την περιουσία της, τη μερίδα που ο Θεός είχε δώσει στην οικογένειά της, όπως όλη η γη ήταν μοιρασμένη στο λαό του Ισραήλ από το Θεό κατά οικογένειες και μάλλον καταρχάς κατά φυλές, ύστερα κατά συγγένειες, κατά οικογένειες και κατά άτομα. Πήγε λοιπόν στο βασιλιά γιατί σίγουρα αυτή την, τα κτήματα που είχε και όλη την περιουσία που είχε, όποια και να ήταν, μικρή ή μεγάλη, στο χωριό της εκεί που έμενε, κάποιοι άλλοι θα το είχαν χρησιμοποιήσει εν τη απουσία της. Αλλά ο Θεός συνεχίζει και είναι συγκινητικό, αδερφοί, και θα ήθελα να το ζητήσουμε αυτό. Συνεχίζει να δείχνει μια ιδιαίτερη φροντίδα στη γυναίκα αυτή. Και δεν έπαψε ποτέ να δείχνει αυτή την ιδιαίτερη φροντίδα στη γυναίκα αυτή. Και μου κάνει εντύπωση πως δεν συνεργάζεται ο Θεός με τον άντρα. Βλέπετε, είναι θέμα καρδιάς η συνεργασία. Η καρδιά είναι αυτή που εκλέγει ο Θεός για να συνεργαστεί μαζί του. Αν η καρδιά είναι πικρή, μαύρη, άραχνη, σκληρή, αμετανόητη, δεν κάνεις. Και το δεν κάνεις, θα πει κανείς, πάει στην ευχή, δεν θέλω και να εργαστώ. Δεν είναι δεν κάνεις, είναι δεν απολαμβάνεις τη φροντίδα του Θεού. Και εγώ όταν το διάβαζα σήμερα είπα, Κύριε, πώς θέλω εγώ και ο οίκος μου να απολαμβάνω αυτή την ιδιαίτερη φροντίδα του Θεού. Να προβλέπει ο Θεός για μένα σε λεπτομέρειες όμως, στο χρόνο. Θέλω να προβλέπει για όλους μας, αδελφοί, για όλους σας, για την Εκκλησία μας, αλλά και για όλη την πατρίδα μας. Είναι φοβερό να ξέρεις ότι ο Θεός φροντίζει και θα σε ενημερώσει αν χρειαστεί για οτιδήποτε ανάγκη παρουσιαστεί. Αυτή λοιπόν αποφάσισε να πάει στο βασιλιά να τον συναντήσει. Τι έκανε ο Θεός? Διήγηρε την καρδιά του βασιλιά του Ισραήλ και φώναξε το λεπρό Γιεζί, τον έφερε μπροστά του, απίστευτα πράγματα. Και του λέει, έλα πες μου σε παρακαλώ, άκουσα ότι πριν από χρόνια ο Ελισέ ανέστησε το παιδί μιας γυναίκας. Μπορείς να μου περιγράψεις την Ανάσταση? Μπορείς να μου περιγράψεις τι συνέβη ακριβώς? Και ο Γιεζί περιέγραφε. Και ξαφνικά βλέπει μια γυναίκα να μπαίνει μέσα. «Α, Κύριε μου», λέει, «αυτή είναι η γυναίκα». Αυτά τα θαύματα κάνει ο Θεός. Και καλύτερα ακόμη, αδερφοί. Και μην μου πείτε ότι μόνο τα διαβάζουμε, γιατί εγώ μπορώ να σας πω ότι όλοι μας τα έχουμε ζήσει αυτά. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Αυτές τις ωραίες συμπτώσεις, τις ωραίες συναντήσεις, τις οποίες προετοιμάζει ο Θεός για να γίνει αυτό το οποίο θέλει, ιδιαίτερα όμως, αδερφοί, και θέλω να το τονίσω αυτό, ιδιαίτερα σε αυτούς, σε αυτή την οικογένεια, σε αυτή την εκκλησία που έχει αναλάβει υπό την προστασία του και υπό τη φροντίδα του, γιατί έχουν αυτό το λίγο, το κάτι τι το παραπάνω, την τρυφερότητα για το έργο του Θεού, τη γλυκύτητα. Θα μου πεις, τόσοι δεν περάσανε από τόσα σπίτια και από τόσες πόλεις, δεν πέρασε ο Ελισέ? Μία γυναίκα ήταν αυτή όμως, μία, η οποία είπε, πω πω, άνθρωπος του Θεού είναι αυτός, έλα να σε φιλοξενήσουμε. Και αφού τον φιλοξένησαν λίγες μέρες, λέει στον άντρα της, έλα να χτίσουμε ένα νόημα πάνω, ώστε όταν έρχεται να έχει το τραπέζι του, να έχει το κρεβάτι του, να έχει το μέρος που θα προσεύχεται, το μέρος που θα τρώει, την ανεξαρτησία του και πόσες μέρες το χρόνο έρχεται, αλλά να ξέρει ότι έχει ένα κατάλημα. Μόνο αυτή τη σκέψη. Και άλλαξε αυτή τη σκέψη τα πάντα. Ο Θεός να μας δίνει, αδελφοί. Ξέρετε τι λέει? Πνεύμα υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Η έμπνευση όμως δίδεται υπό του Παντοδυνάμου. Ήταν μία έμπνευση η οποία εδόθη υπό του Παντοδυνάμου σε αυτήν που μπορούσε να τη δεχτεί. Γιατί να σας πω κάτι, πόσοι από εμάς δεν περνάει, σε πόσους από εμάς δεν περνάει η σκέψη να κάνουμε κάτι, το αποφασίζουμε και δεν το κάνουμε. Εκ πείρας μιλάω τώρα. Ξεχνιόμαστε, παρασυρώμαστε, μπλέκουμε στη μέρημνα, μπλέκουμε στην καθημερινότητα και αυτό που πρέπει να κάνουμε, το λίγο,
αλλά το τόσο σημαντικό στα μάτια του Θεού. Το λίγο. Γι' αυτό επιμένω, αδερφοί. Αυτό θα τολμούσα να πω ότι είναι ένα ιδιαίτερο χάρισμα που μπορούν να το έχουν οι γυναίκες. Ο Θεός να μας βοηθάει, να μας χαρίζει τέτοιες γυναίκες, να σας κάνει όλες έτσι και όλους μας, όχι μόνο τις γυναίκες, αλλά οι γυναίκες έχουν αυτό το τρόπο τον ιδιαίτερο που σκέφτονται με λεπτότητα τη φιλοξενία, την φροντίδα. Οι άντρες είναι λίγο πιο χοντράνθρωποι. Δεν βλέπουνε με τόση μεγάλη λεπτομέρεια. Έτσι είμαστε φτιαγμένοι. Η γυναίκα είναι σκεύος ασθενέστερο. Και σαν σκεύος ασθενέστερο έχει κάτι πιο ιδιαίτερο. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορούσε να το σκεφτεί και ο άντρας και δεν μπορούμε να είμαστε κι εμείς έτσι. Εγώ το ζητάω από το Θεό. Θέλω, Κύριε Θεέ μου, να κάνω αυτό το μικρό, το λίγο, το ελάχιστο που όμως σε συγκινεί και σ' αρέσει. Γιατί αυτό θα σου εξασφαλίσει την ιδιαίτερη φροντίδα. Την ιδιαίτερη στοργή του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι μισθαποδότης. Ανταποδίδων το αγαθόν. Και έτσι λοιπόν και ο βασιλιάς τάχασε αλλά και ο Γιέζη. Κοίταξε, για αυτούς μιλάγαμε και ήρθε. Και έλειπε κιόλας. Ήτανε στους Φιλιστέους. Με έκπληξη λέει να η γυναίκα. Όταν ήρθε τη φωνάζει ο βασιλιάς που ο Θεός εντωμεταξύ με την αφήγηση αλλά και πριν από την αφήγηση του Γιέζη είχε φτιάξει την καρδιά του με μια ιδιαίτερη συμπάθεια και αγάπη για αυτή τη γυναίκα. Μόλις έρχεται, λέει, εσύ είσαι. Λέει, ποια εσύ είσαι που ανέστησε το παιδί σου. Ναι, πες το μου, του το λέει. Φωνάζει έναν δούλο και λέει, πήγαινε τη, δώσ' της πίσω. Ακούτε τη φροντίδα του Θεού. Όλα τα χωράφια της και τον οίκον της και τη συγκομιδή των 7 ετών που έλειπε. Τίποτα δεν θα χάσει. Και τη συγκομιδή των 7 ετών για τα 7 χρόνια που έλειπε και όλα όσα είναι δικά της και τα εγκατέλειψε για 7 χρόνια. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα βέβαια καλόν είναι να είμαστε κι εμείς σαν το βασιλιά. Δεν τα έδωσε από την τσέπη του, από το βασιλείο του τα έδωσε. Να είμαστε σαν το βασιλιά να προσφέρουμε, να δίνουμε. Όχι με τσιγκουνιά, αλλά με αυθονία και να το πω πιο γραφικά, όχι με αφιδωλία αλλά με αυθονία όταν πρόκειται για το έργο του Θεού, ιδιαίτερα για τα αδέλφια μας και ιδιαίτερα για τα αδέλφια μας που είναι σε δύσκολη θέση. Με αυθονία, αδερφοί, γιατί χαίρεται ο Θεός. Και μάλιστα σε αυτή την αυθονία, αν σκεφτείς και τις λεπτομέρειες, τότε θα απολαύσεις και τη φροντίδα του Θεού. Δηλαδή μην πεις σε ένα άνθρωπο που έχει ανάγκη πάρε 10 ευρώ, 20, 30, 40, 50 αλλά πάρ' του και μια ωραία θήκη για τη γραφή που δεν μπορεί να την πάρει, λέω παραδείγματος χάρη. Πάρ' του και ένα ωραίο ζευγάρι παπούτσια αν δεν έχει. Κάνε κάτι το ιδιαίτερο για να χαρεί ο Θεός, γιατί θα το κάνεις στο όνομα του Χριστού. Δεν το κάνεις για τον άνθρωπο, ούτε για να γίνει ευγνώμων σε σένα, μη γίνει το. Το κάνεις για να χαρεί ο Θεός. Γιατί ο Θεός έτσι σκέφτεται. Μας φροντίζει με ιδιαίτερη λεπτομέρεια. Με ιδιαίτερη, και ξέρετε που προέρχεται αυτή η λεπτομέρεια, από την αγάπη. Με ιδιαίτερη αγάπη. Μόνο η αγάπη μπορεί να δώσει τέτοιες ωραίες σκέψεις. Και χωρίς δισταγμό όμως. Μένα μ' άρεσε ένας αδερφός που όταν του έλεγες τι ωραίο είναι αυτό, σου έλεγε πάρ' το. Αλληλούια. Ωραίο είναι, αδερφή. Και όταν πήγαινε κάποιο σπίτι, δεν ξανά έλεγε τι ωραίο είναι αυτό. Λέει, δεν θα σου πω ότι μ' αρέσει γιατί θα μου το δώσεις. Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Μ' άρεσε αυτό τον αδερφό. Η γυναίκα του ήταν λίγο τσιγκούνα. Και στραβοβουτσούνιαζε. Αλλά όχι, ήταν εντάξει, όλα καλά ήταν. Μακάρι να μας έχει έτσι ο Θεός. Να μας έχει ευαίσθητους, αλλά και θα τολμούσα να πω μια λέξη που δεν αντιστοιχεί.
με αρχοντιά να δίνουμε. Συγγνώμη για τη λέξη αυτή. Θέλω να τονίσω με ανοιχτή καρδιά. Γι' αυτό τι φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Πλατύνθητε Κορίνθοι. Πλατύνθητε Κορίνθοι. Τι σημαίνει πλατύνθη? Άνοιξε την καρδιά σου, αδερφέ μου. Άνοιξε την καρδιά σου. Μην τη στριγμώνεις έτσι. Πώς θα σε επισκεφθεί ο Θεός? Άσε την καρδιά σου ελεύθερη. Ή βλέπω, λέω σε μια αδελφή, αυτή χρειάζεται κάτι. Χωρίς να μου πει τίποτα, η αδελφή σηκώνεται, φεύγει, πηγαίνει σε αυτόν εκεί, σε αυτήν εκεί, ρωτάει, μαθαίνει και δεν ξέρω τίποτα εγώ. Και τα τακτοποιεί όλα. Έχει αυτή την, είναι ωραίο να έχουμε αυτή την ευαισθησία, αδελφή. Αλλά αυτή η ευαισθησία, η ιδιαιτερότητα, είναι αποτέλεσμα της αγάπης. Ξέρετε όμως, εάν ζητήσουμε από το Θεό να μας τη δώσει, και θα μας τη δώσει, αλλά και θα μας χαρίσει και τη φροντίδα Του. Ξέρεις τι θα πει να φροντίζει εσένα και τον οίκον σου με ένα τέτοιο τρόπο ο πατέρας? Ξέρεις τι θα πει αυτό? Να φροντίζει την εκκλησία μας με ένα τρόπο τέτοιο ο πατέρας? Γι' αυτό όλοι μας, αδερφοί, να αποκτήσουμε αυτό. Όλοι μας. Και δεν κοστίζει. Κερδίζεις ευλογία. Δεν θα χάσεις τίποτα. Τίποτα δεν θα χάσεις. Μόνο την ευλογία του Θεού θα απολαμβάνεις. Και τη φροντίδα, προσέξτε τη λέξη, τη φροντίδα του Θεού θα εξασφαλίσεις. Συνεχίζει όμως τώρα. Ο Ελισέα αποφασίζει, και θεωρώ πάντοτε με οδηγία Θεού, να πάει ένα ταξίδι στην Συρία, πιθανόν να συναντήσει και τον Νεεμάν. Πιθανόν. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Θεός δεν τον στέλνει για τον Νεεμάν, τον στέλνει για ένα άλλο ωραίο έργο που έχει προετοιμάσει ο Θεός. Θυμάστε, λίγο πριν φύγει ο Ηλίας, αρπαχθεί δηλαδή στον ουρανό, όταν φοβισμένος από την Ιεζάβελ είχε κρυφτεί και τον επισκέφτηκε και ο Θεός και του λέει, τι κάνεις εδώ, έχεις δουλειά ακόμη? Τι κάθεσαι εδώ, κρύβεσαι, αφού έχεις δουλειά ακόμη? Έχεις πολλή δουλειά ακόμη. Θα πρέπει να πας να χρήσεις τον Αζαήλ βασιλιά στη Συρία, τον Ιού βασιλιά στον Ισραήλ και τον Ελισέ, τον ιό του Σαφάτ, προφήτη αντί σου. Και ήρθε ο καιρός να λάβει χώρα αυτό που είχε προφητεύσει ο Θεός και είχε προαναγγείλει στον Ηλία πριν πολλά χρόνια. Αλλά αυτό το οποίο προαναγγέλει ο Θεός δεν γίνεται άμεσα. Αλλά γίνεται. Δεν γίνεται άμεσα, αλλά γίνεται εξάπαντος. Θα γίνει. Το πει ο Θεός, θα γίνει. Το ζήτημα είναι να το πει ο Θεός. Και τώρα τον ξεσηκώνει ο Θεός τον Ελισέ και του λέει, άντε πήγαινε στη Συρία. Δεν ξέρει για ποιο πράγμα. Εγώ λέω, ανοήτως, ότι μπορεί να πει για τον Νεεμάν. Μπορεί και όχι. Αυτό το λέω εγώ, μην με πιστεύετε. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι πήγε. Σίγουρα ο Θεός τον έστειλε. Εκείνη την περίοδο, κατά τύχη, όλα γίνονται με τέλειες συμπτώσεις. Ο Βεναδάδ ήταν άρρωστος, ο βασιλιάς της Συρίας. Και του λένε, έρχεται, ήρθε ο Ελισέ, ο άνθρωπος που θεράπευσε, που χρησιμοποίησε ο Θεός και θεράπευσε τον Νεεμάν τον Σύρο, ήλθε, είναι εδώ. Και ο Βεναδάδ φωνάζει τον έμπιστό του, τον Αζαήλ, για τον οποίο είχε προφητευθεί ότι θα γίνει βασιλιάς στη Συρία, και του λέει, πήγαινε, ρώτησε το Βεναδάδ. Ο υιός σου ο Βεναδάδ, ο αγαπητός σου δηλαδή ο Βεναδάδ, γιατί είχαν γίνει και αγαπητοί πλέον, ο αγαπητός σου ο Βεναδάδ πάσχει, είναι άρρωστος. Ρώτησε τονε, θα γίνει καλά ή όχι? Και ο δούλος του Βεναδάδ, ο υπασπιστής του, ο υπαρχηγός του, τι ήταν ο στρατηγός του, πηγαίνει, συναντάει τον Ελισέ και του λέει, ο δούλος σου, ο γιος σου, ο αγαπητός σου, ο Βεναδάδ, ρωτάει που είναι άρρωστος, θα γίνει καλά ή δεν θα γίνει? Και ο Ελισέ κατάλαβε γιατί πήγε εκεί. Του λέει, να του πεις ότι θα γίνει καλά, θα αναλάβει, αλλά εσύ να ξέρεις ότι εξάπαντος θα πεθάνει. Εσύ να το πεις όμως θα γίνει καλά, γιατί θα γίνει καλά από την αρρώστια. Δεν κινδυνεύει από την αρρώστια, από άλλο κινδυνεύει και θα πεθάνει. Ο Αζαήλ δεν κατάλαβε και γύρισε. Αλλά πριν φύγει βλέπει τον Ελισέ
να κοκκινίζει, να σκοτεινιάζει και να αρχίζει να κλαίει. Τα χάσε ο Αζαήλ. Λέει, τι έχεις Κύριέ μου, λέει, τι έπαθες. Ξαφνικά τον άνθρωπο του Θεού να κλαίει. Σκοτεινιασμένος, κοκκινισμένος και του λέει, κλαίω γιατί ξεύρω όσα κακά θα κάνεις στους ιούς Ισραήλ. Τα οχυρώματα αυτών θα παραδώσεις στο πυρ και τους νέους αυτών θα αποκτήνεις εν ρομφαία και τα νήπια αυτών θα συντρίψεις και τα σεγκυμονούσας αυτών θα διασχίσεις. Μεγάλο κακό θα κάνεις. Και κοιτάξτε, τον Αζαήλ τον έχρισε ο Θεός βασιλιάς στη Συρία, δηλαδή δούλο του, για να εκπληρώσει την παιδεία στο λαό Ισραήλ. Γιατί δεν μετανοούσε. Δεν μετενόησε με τον Ελισέ και με τα θαύματα που έκανε ο Ελισέ και με την παρουσία του Θεού, και ο Θεός αναγκάζεται να τον φέρει σε παιδεία επώδυνη. Δύο μορφές παιδείας χρησιμοποιεί ο Θεός εν γέννη. Την παιδεία με το καλό της διδασκαλίας, του παραδειγματισμού, της ευλογίας, και την παιδεία της ταλαιπωρίας, του πόνου και της θλίψης. Γι' αυτό εξαρτάται από το τι ο άνθρωπος του Θεού θα καταλάβει και θα εξητήσει. Ο Θεός έχει αυστηρότητα και χριστότητα. Προσπάθησε λοιπόν να φέρει σε μετάνοια το λαό Ισραήλ με τη χριστότητα ο Θεός διά του Ελισέ. Και δεν τα κατάφερε. Μα είναι δυνατόν ο Θεός να μην καταφέρνει πράγματα? Βέβαια. Δεν είναι τα πάντα δυνατά στο Θεό? Τα πάντα είναι. Με τον άνθρωπο δεν μπορεί όμως. Γιατί? Γιατί τον άνθρωπο τον έχει φτιάξει απόλυτα κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του, ώστε ο άνθρωπος να εκλέγει και να απορρίπτει, να θέλει και να μη θέλει. Ο Θεός όμως πάντα έτσι εργάζεται. Πρώτα με τη χριστότητα, με τη διδασκαλία, με την αγάπη, με την προσέγγιση, με τα θαύματα, με τη φροντίδα. Πάντα έτσι ξεκινάει ο Θεός. Και αν ο άνθρωπος δεν καταλάβει, τότε ξεκινάει με την αυστηρότητα. Και η αυστηρότητα δεν έχει την ίδια ένταση από την αρχή μέχρι το τέλος. Μικράν ένταση στην αρχή, και όσο δεν καταλαβαίνει, η ένταση συνεχίζεται μέχρι ο άνθρωπος να καταλάβει και να μετανοήσει. Αλλά υπάρχει πιθανότητα ποτέ να μην καταλάβει και ποτέ να μην μετανοήσει, οπότε φτάνουμε στην απώλεια. Ευχαριστούμε τον Θεό, είμαστε προνομιούχοι αδελφοί, γιατί μέσα εδώ απολαμβάνουμε τη χριστότητα του Θεού. Ο Θεός αγωνίζεται, θα τολμούσα να πω, εκ πείρας το λέω, να μας φέρει στο δρόμο Του, να μας φέρει στην κατάσταση, στην οδό της ευλογίας. Και εμείς, με την καρδιά μας που να απαντηλεί υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, με το πνεύμα μας που είναι αλαζονικό και υπερήφανο, και με τη σάρκα μας που θέλει άλλα, όλο και βγαίνουμε, όλο και φεύγουμε και όλο και ταλαιπωρούμεθα. Και έρχεται πάντα η αγάπη του Θεού ξανά σαν τον καλό ποιμένα, με την κλίτσα, με το λόγο Του, έρχεται και προσπαθεί να μας βάλει πάλι μέσα στο δρόμο που πρέπει να περπατάμε. Τώρα ο Ελισέ έκλαψε. Έκλαψε για την αμετανοησία του λαού Ισραήλ. Δεν κατάλαβε τίποτα. Τόσο έργο έκανε ο Θεός με τον Ελισέ και δεν κατάλαβε τίποτα. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Μα δεν κατάλαβε τίποτα. Βέβαια ο Θεός ήξερε εκ των προτέρων δεν θα καταλάβει. Αλλά μέσα στη δικαιοσύνη Του είναι υποχρεωμένος, θα τολμούσα να πω, να κάνει τα πάντα προκειμένου να είναι αναπολόγητος ο λαός Ισραήλ και ο άνθρωπος του Θεού. Ο Θεός κάνει τα πάντα. Ήθε να μας δίνει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση
του θελήματός του. Να καταλαβαίνουμε και να είμαστε έτοιμοι πάντοτε να ταπεινωθούμε και να διορθωνόμαστε. Και αυτό θα το καταφέρουμε μόνο εξητώντας από το Θεό να μας δώσει αυτή τη χάρη. Να κατανοούμε μέσα από το Λόγο Του, το θέλημά Του, ώστε να έχουμε και την βουλή και τη δύναμη να το εκτελούμε, να περπατάμε σε αυτό. Ο Αζαήλ δεν είχε καταλάβει τίποτα. Και του λέει, μα τι είναι αυτά που μου λες, Κύριέ μου, ο δούλος σου, ο σκύλος, θα μπορέσει να κάνει ένα τόσο μεγάλο πράγμα? Και εκφράζεται πλέον ο λόγος για τον οποίο τον απέστειλε ο Θεός. Και είπε ο Ελισιέ, ο Κύριος μου έδειξε ότι εσύ θα βασιλεύσεις επί της Συρίας. Τώρα τα ξέρει όλα, θα τολμούσα να πω, ο Αζαήλ. Ξέρει ότι θα βασιλεύσει, του το είπε ο άνθρωπος του Θεού και τον εμπιστεύεται, και ξέρει ότι ο Βεναδάδ θα γίνει μεν καλά, αλλά θα πεθάνει. Και έτσι επιστρέφει πίσω. Πλησιάζει το βασιλιά και του λέει, τι σου είπε? Μου είπε ότι θα γίνεις καλά. Αλλά βιαστικός και όχι έτσι πως ήθελε ο Θεός, ο Αζαήλ αποφάσισε αυτό που ήθελε ο Θεός να κάνει να το κάνει ο ίδιος. Θα πέθαινε έτσι κι αλλιώς, γιατί ο Θεός το είπε. Αλλά αυτός πήρε στα χέρια του το θέλημα του Θεού. Βέβαια ο Θεός και αυτό το είχε προβλέψει. Μπορεί και αυτό να ήταν και το θέλημα του Θεού, δεν ξέρουμε. Αλλά το βέβαιο είναι ότι ο Θεός δεν θέλει κανένας να αφαιρεί ζωή από άλλον. Ναι. Αυτό είναι βέβαιο. Όμως γνωρίζοντας ότι θα γίνει βασιλιάς, γνωρίζοντας ότι θα πεθάνει, είπα, τελειώνω να τον πεθάνω εγώ. Λέω εγώ. Ο Θεός ξέρει λεπτομέρειες και δεν μπορούμε να πούμε, ούτε να προσθέσουμε, ούτε να αφαιρέσουμε από το Λόγο του Θεού. Τις επόμενες ημέρες πήρε ένα πανί, το βρέξε, το ρίξε πάνω στο πρόσωπό του. Φαίνεται θα ήταν σε μεγάλη ασθένεια, αδυναμία, ώστε να μην μπορούσε να αφαιρέσει το ένδυμα, το ύφασμα αυτό το βρεμένο, και ο Μπεναδάδ απέθανε κατά το Λόγο του Κυρίου. Και οι Σύριοι κάνανε βασιλιά του στον Αζαήλ. Και το σχέδιο του Θεού προχωράει και κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει. Κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει εκτός από τον άνθρωπο ο οποίος είναι έτοιμος να μετανοήσει αν χρειαστεί, για να έλθει πάλι το αγαθόν σχέδιο του Θεού σε αυτόν. Ή επίσης ο δίκαιος να στρέψει στα οπίσω και να έλθει το αυστηρό, το κακό σχέδιο του Θεού για αυτόν. Βλέπετε αδερφοί ότι η ζωή μας εξαρτάται από το Θεό, αλλά και ο Θεός εξαρτάται από μας, από μας, για το πώς θα ενεργήσει. Ο Θεός ενεργεί με βάση τη δικαιοσύνη Του, καθώς εφορά με προσοχή τη ζωή όλων των ανθρώπων. Όσο πιο κοντά στο Θεό είσαι, τόσο πιο ευαρεστημένος θα είναι ο Θεός και τόσο περισσότερο την εύνοια του Θεού θα απολαμβάνεις. Όσο πιο μακριά είσαι από το θέλημα του Θεού, τόσο μακριά θα είναι και η εύνοια του Θεού και η φροντίδα του Θεού από σένα και από τον κάθε έναν από εμάς. Γι' αυτό τι μας λέει ο Χριστός πάντοτε, προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό και πέσετε μέσα σε αυτόν και ταλαιπωρηθείτε. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο ωραίο μυστικό που δεν πρέπει να τελειώσουμε πριν σας το πω. Το πρωί, όταν ξυπνάς, μη φεύγεις χωρίς να ζητήσεις χάρη από το Θεό, έλεος από το Θεό, βοήθεια από το Θεό, φροντίδα από το Θεό και ιδιαιτέρως σήμερα έμπνευση αγαθών έργων από το Θεό. Αλλά και δύναμη να περπατάς αυτά.
ώστε η μέρα σου να είναι κάτω από τη φροντίδα του Θεού. Εάν ζητήσεις από το Θεό, θα με θυμηθείτε αδερφοί αν το κάνετε. Αν ζητήσεις από το Θεό έμπνευση Πνεύματος Αγίου, την ημέρα σας θα δείτε ο Θεός τι ωραίες ιδέες θα σας δίνει, αλλά προσέξτε να τις εκπληρώνετε. Μην τις παραμελήσετε, αυτό ζητήστε και δύναμη να τις εκπληρώσετε. Και η μέρα σας θα είναι χαρούμενη. Χαρούμενη θα είναι η μέρα σας. Θα είναι μέσα στη φροντίδα του Θεού. Αλλά το ίδιο και η νύχτα. Πριν κοιμηθείτε, το ίδιο πάλι. Έπνευση από το Θεό, ώστε όλο το 24ωρο να είμαστε μέσα, όχι μόνο στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, αλλά μέσα σε αυτή την ιδιαίτερη έμπνευση που ο Θεός δίνει σε αυτούς που το ζητάνε, που το επιθυμούνε, για κάτι λίγο καλύτερο, λίγο περισσότερο, λίγο ιδιαίτερο, για τη δόξα του Θεού. Αμήν.